δίνει λίγο δύναμη σε εσάς. Πιστεύω ότι έχετε στο πλευρό σας τον περιφερειάρχη, τον κύριο Ψωμιάδη, ο οποίος είναι υπέρ σας, δηλαδή τον και τον κύριο Πουτάρη. Ναι, δεν ξέρω για τον κύριο Πουτάρη. Ο οποίος ήταν υπέρ του να μην απαγορευτεί το κάπνισμα στα μαγαζιά. Προεκλογικά. Εμείς έχουμε τη συμπαράσταση και του ενός και του άλλου. Βέβαια, βέβαια. Γιατί καταλαβαίνουν το πρόβλημα ότι έχουν κλείσει 19.000 επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη Βόρειο Ελλάδα και κοντεύουν να κλείσουν άλλες τόσες. Και οπότε καταλαβαίνετε άλλες 100.000 άνεργοι. Σωστό. Έχουμε, έχουμε τη συμπαράσταση και των δύο. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι νομικά δεν μπορεί να μας καλύψει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, γιατί αυτό είναι νόμος του κράτους, οπότε ως προς τις ποινές την ευθύνη την έχουμε οι επιχειρηματίες και αντίστοιχα και ο πελάτης. Καλά όλα τα λόγια, αλλά θα πρέπει να τροποποιηθεί ο νόμος. Η συμπαράσταση είναι καλή, αλλά από την άλλη πρέπει δηλαδή να γίνει μια τροποποίηση του νόμου. Ο κόσμος τι λέει, κύριε Μάγκο, δηλαδή το μπαλμό του κόσμου πώς το βλέπετε? Κοιτάξτε, ο κόσμος είναι υπέρ στο ότι θα πρέπει να γίνουν μαγαζιά καπνίζοντας και μη καπνίζοντας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί και αυτός που δεν καπνίζει έχει δικαίωμα και αυτός στη ζωή. Οπωσδήποτε το τσιγάρο βλάπτει, αλλά δεν μπορείς κάποιον να τον απαγορεύσεις να καπνίζει. Και ειδικά δηλαδή είναι και προσωπικό του δικαίωμα, δηλαδή κατάλαβες. Οπότε δημοκρατικά πρέπει να υπάρχουν και καπνίζοντες και μη καπνίζοντες επιχειρήσεις. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τον Έλληνα τον να πάει να διασκεδάσει, ειδικά να τον έξω μόνο πρώτο τραπέζι πίστα και να μην τον απαγορεύσει το κάπνισμα, έτσι. Και να μην τον επιτρέψει το κάπνισμα. Είναι έτσι, δεν είναι? Ναι, έτσι ακριβώς. Αυτός που δεν καπνίζει, από γκάλο που έχουμε κάνει, όταν βρεθεί σε ένα κέντρο διασκεδάσεως και δει ένα πρόγραμμα και πιει ένα ουίσκι ή μια βότκα σε ένα κέντρο διασκέδασης, γιατί καταλαβαίνετε ότι στο κέντρο διασκέδασης δεν θα έρθει ούτε καφέ να πιει ούτε τσάι. Και αυτός που δεν καπνίζει, οπότε μπορεί να τον τραβήξει και την ώρα να κάνει ένα τσιγάρο. Και το παίρνω παράδειγμα από τον εαυτό που εγώ που δεν καπνίζω, όταν θα βρεθώ σε ένα πρόγραμμα ή σε ένα περιβάλλον ανάλογο, με τραβάει ειλικρινά να καπνίσω και ένα τσιγάρο. Αυτό δεν πάει να πει ότι είμαι επαγγελματίας καπνιστής. Αλλά δεν μου απαγορεύει όμως κιόλας να κάνω και αυτή την επιθυμία που έχω. Οπότε αυτό έτσι πως το ξεκαθαρίζει ο νόμος, είναι σαν να πετάει όλους αυτούς που καπνίζουν. Δηλαδή είναι σαν ανεπιθύμητοι στον κόσμο αυτοί που καπνίζουν. Έχουν δικαίωμα όλη στη ζωή και όλη στην κοινωνία. Ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τηλεφωνική αυτή συνομιλία που είχαμε και νομίζω ότι έγινε σαφές προς το κοινό τι ακριβώς θέλετε εσείς. Ευχαριστώ και εγώ. Να σου πω και καλή. Να είστε καλά, κύριε Μάγκο, να είστε καλά. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Γεια χαρά, γεια. Πάντως, Τάσο, υπάρχει ένα δίκιο, γιατί ο νόμος που θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα αυτός και στις υπόλοιπες χώρες Ευρώπης δεν υπάρχουν τα μπουζούκια για να γίνει. Κατάλαβες. Οπότε πρέπει να τον αλλάξουν. Δηλαδή, να γίνουν χώροι καπνιστών και μη καπνιστών και τα μπουζούκια που είναι μπουζούκια να παραμείνουν καπνιστές. Γιατί, γιατί δηλαδή, είναι ένα πρόγραμμα. Δεν μπορεί να πας σε μπουζούκια τώρα και να μην καπνίζεις. Ναι. Εντάξει. Ήξερα εγώ όπως είπαν ότι θα βάλουν κάτι γυάλινο στο θαλάμο, θα πάω να καπνίζω. Αυτό είναι πολύ περίεργο. Αυτό είναι ότι χειρότερο. Τι θα κάνω καλλιτέχνη. Δηλαδή, στη μία θα εμφανίζεται τη μία μεριά και την άλλη. Λοιπόν, πάμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Μείνετε κοντά μας. Πολλά θέματα έχουμε, έτσι. Έτσι, πολλά. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε καραόκι πάρτι σήμερα. Κάλεσε 9 σε λίγο να είμαστε εκεί. Πάμε. Επιστροφή στο στούντιο, κύριε και κύριοι. Lifestyle και σήμερα κοντά σας. Αυτό βέβαια, αυτή ήταν μια ενδιαφέρουσα πραγματικά τηλεφωνική συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Γνάντιο Μάγκο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Νυχτερινών Κέντρων, έτσι, κέντρων διασκέδασης, μάλλον καλύτερα. Είπαμε, το κάπνισμα. Ναι, πάντως έχουν ένα δίκιο. Δηλαδή τα μπουζούκια, είπαμε, τα μπουζούκια είναι μπουζούκια. Ναι. Να πας και τώρα να μην καπνίσεις. Πάει όμως μερικά μαγαζιά για εμάς που, ναι, που δεν είμαστε καπνιστές. Πολλές φορές μπαίνεις σε ένα μαγαζί και το αισθάνεσαι. Ναι, να σου πω κάτι. Δεν φταίνε. Υπάρχει... Δεν έχουν καλό εξαιρετισμό. Όταν υπάρχει ο κατάλληλος εξαιρετισμός σε ένα χώρο, νομίζω ότι... Ναι, ναι. Μπράβο, έτσι μπορούν να και να σου πω γιατί βγαίνουμε έξω, δεν βγαίνουμε. Η μισή παρέα μας καπνίζει. Τι θα πει, να τις χωρίσουμε?
Όχι, δεν γίνεται αυτό. Είναι δύσκολα. Θα του πει αναγκαστικά θα πα με την παρέα σου στον καπνιστό. Ακριβώς. Εντάξει, ναι. Αυτό είναι. Ή ξέρω εγώ, εντάξει τώρα, δεν καπνίζει. Με το. Καταρχήν να πω ότι λέγανε παλαιότερα ότι ένα-δύο τσιγάρα την ημέρα είναι καλό να καπνίζει. Ναι. Κάποτε έτσι λέγανε, τώρα δεν ξέρω. Ένα-δύο πακέτα την ημέρα. Ένα-δύο τσιγάρα, όχι παραπάνω. Ωραία. Εντάξει, πες ότι κάνει κάτι υπομονή. Ναι, οπότε λες καπνίζεις δύο τσιγάρα και τελείωσε η πόδι. Άμα κάνεις όμως ένα πακέτο. Ναι, αλλά πολλοί καπνίζουν πάρα πολύ. Δηλαδή, ειδικά στο εστιατόριο, τώρα όταν είσαι εσύ στο τραπέζι, δεν είσαι καπνιστής και ο άλλος δίπλα σου καπνίζει και όλος σου έρχεται. Είναι λίγο ενοχλητικό, ειδικά αν δεν έχει καλό εστιατόριο. Εντάξει, τώρα ο άλλος δεν θα εκπέμπει, ξέρω, δεν θα βγάζει το όλο το καπνίζει. Πόσες φορές, ειδικά αν κάποιοι ανάβουν πουρο. Δηλαδή αυτό είναι το άλλο. Είναι τραγικό. Εμένα μου αρέσει όμως. Ωραία μυρωδιά. Αλήθεια. Ναι, εγώ δεν το μπορώ. Αλήθεια. Πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσει μυρωδιά. Όχι. Ναι, μυρωδιά από πίπα. Ναι. Τι εννοείς. Και από πουρο. Ναι. Εντάξει, όταν διαχέεται, ξέρω εγώ, στο αυτό που μυρίζομαι. Ναι, αλλά δεν είναι εστιατόριο που πας να φας. Εκεί, εντάξει, και εγώ που καπνίζω, ας πούμε, και εμένα με ενοχλεί. Αλλά τώρα θα πας να πιεις το ποτό σου. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε να κάνουμε το καθιερωμένο μας ζάπινγκ. Έλα, έλα, θα πάμε. Πάμε στο τηλεκοντρόλ. Κανονικά πρέπει να φέρεις ένα τηλεκοντρόλ. Έλα, πάμε, έλα. Φύγαμε. Των εκπομπών ταξίδεψα αρκετά, έχω φάει διάφορα πράγματα. Από τάραντο, που υποσχέθηκα ζούμε να μην ξαναφάω. Έχω φάει φίδι στη Μαλαισία, όπως έχουμε εδώ τους ξηρού καρπούς. Υπάρχει μια σειρά εντόμων, λιαστά, που τρώγονται και δοκίμασα... Εντάξει, μην πάθουμε τώρα κάτι εδώ, κυρίες. Δοκίμασα κατσαρίδα, που η κατσαρίδα είναι λιαστή και έχει ακριβώς τη γεύση μαύρα σπόρια. 10 ημέρες μετά τη γέννηση του Ζάκαρη, Ζάχαρη τον καλονδιό του. Έλατε. Είναι από την εκκλησία στη Βενετία Αγίου Ζαχαρία. Α, σαν Ζαχαρία, ναι. Και τον λένε Ζάκαρη Τζάκσον Λέβον. Γλυκούλης δηλαδή, αυτό φαντάζομαι το σκεφτόντουσαν. Ναι. Ζάκ, όχι, από τη Ζάχαρη. Από την εκκλησία στη Βενετία του Αγίου Ζαχαρία. Όταν ήμουν μικρή μου λέγει ο παππούς μου Αγγελικούλα Ζάχαρη, Αγγελικούλα Μέλη, Αγγελικούλα Κρύο Νερό που πίνουν οι Αγγέλοι. Γιατί μου το έλεγε εγώ σε λένε, δεν ξέρω, αλλά έτσι μου έλεγε. Γεια σου, Άκη. Όχι, όχι, φίλε. Καλά είσαι. Μόλις μίλησα. Να σου πω κάτι. Μόλις μίλησα. Το ρίξε κάτω. Δεν είμαστε στο ίδιο. Κάτσε, κάτσε. Αν σου άσω λίγο το μικρόφωνο. Καλησπέρα. Θα μ' αφήσει δύο λόγια. Εμά δεν με αφήνει να πιω το κρασί, φλαρά. Θα το πεις, θα το πεις. Όλα τα παιδιά αρχόντουσαν, μου λέγανε, ξέρω εγώ, θέλεις να μιλήσεις και μιλούσα. Εσύ ήρθες το έτσι, ενώ πήρα το κρασάκι μου και ήρθες εδώ πέρα να με φνιδιάσεις. Ωραία, δεν ήρθα να σε φνιδιάσω. Ήρθες να με φνιδιάσεις. Μα δεν είσαι ούτε καταζητούμενος ούτε τίποτα. Γιατί να σε φνιδιάσω. Βλέπω ένα ρολόι να πηγαίνει λάθος. Αυτό δεν το ήξερα. Κάνεις, δεν το έχω πει ποτέ αυτό. Και νομίζω ότι το ανακάλυψα αυτό, δεν ήξερα ότι το με εκνευρίζει απίστευτα και με έκανε να... Γιατί? Είχα πάει σε ένα φίλο μου το ΑΔΕ την πρωτοχρονιά. Ναι. Και καθόμουν απέναντι από ένα ρολόι. Και κοίταγα το ρολόι έτσι. Α, μου την είδες την ιστορία, ναι. Ξανακοίταγα το δικό μου και βλέπω ότι είναι μία ώρα πίσω αυτό. Ναι. Και με εκνευρίζει απίστευτα. Δεν μπορούσα να... Κάτσαμε να φάμε και δεν μπορούσα να φάω. Πάμε. Very coco. Cool dancing. Cool dancing. Έλα τώρα. Μπράβο. Βλέπετε και τι ωραίο σώμα που έχει η Ελευθερία. Παιδιά, τι κάνει. Πω. Παναγία μου. Αυτό μπορεί να το κάνει εκτός από την μπάρα και αλλού. Κύριε, πώς σας φάνηκε? Ειδικά η τελευταία με την μπάρα. Εμένα με λοιπόν, θέλω να σας αποκαλύψω κάτι. Εντάξει. Το τι θα γίνει σήμερα στις 11 στο Πάμε Πακέτο καταρχήν. Μπορούμε να δούμε λίγο το τρέλερ που παίζω αλφα. Ναι. Αυτό με το Βυσκαδουράκι. Ναι. Τι να πω τώρα, ότι απόψε ο Θανάσης Βυσκαδουράκης θα πληροφορηθεί ότι είναι πατέρας ενός παιδιού. Έχω παγώσει να αναλάβω την επιμέλεια ενός παιδιού. Γεια σου, μπαμπά. Θέλω πολύ να σε γνωρίσω. Πάμε Πακέτο.
Λοιπόν, το είδατε. Σοκ. Αυτό είναι τώρα λεζινό ή είναι πάλι φάρσα όπως είχε κάνει με τους κριτικούς. Α, είχε κάνει φάρσα. Τι φάρσα. Που είχαν. Τον άνθρωπο τον είδες, τι έπαθε. Σοκ έπαθε. Σοκ, ναι. Για... Και ποιος δεν θα πάθαινε. Για ξαναβάλ το λίγο, σε παρακαλώ πολύ. Για ξαναβάλ το λίγο. Τι να πω τώρα, ότι απόψε ο Θανάσης Δισκαδουράκης θα πληροφορηθεί ότι είναι πατέρας ενός παιδιού. Έχω παγώσει να αναλάβω την επιμέλεια ενός παιδιού. Γεια σου, μπαμπά. Θέλω πολύ να σε γνωρίσω. Πάμε, πακέτο. Κύριε Σκυρίσιο. Νομίζω οποιοδήποτε στη θέση δεν του. Δεν θυμάμαι που τρεις φίλοι είχαν κάνει δώρο σε έναν φίλο τους που παντρεύονταν ένα πακέτο και καλά ότι αυτός είχε αφήσει έγκυο την αδερφή τους όταν είχε πάει αυτή την πέστη με τη Λίνη, νομίζω κάπου. Λοιπόν, κύριε και κύριοι, σας αποκαλύπτουμε ότι και αυτό είναι φάρσα σήμερα. Φάρσα, είναι. Αλήθεια. Μα πραγματικά είναι δυνατόν. Παιδιά, οι πρωταγωνιστές του Θανάση, να δω τα ονόματα του βέβαια, ο Σπύρος ο Πούλης και ο Σπύρος Σπανλήρας, κάπως έτσι λέγεται τέλος πάντων, του κάνουν αυτή τη φάρσα σήμερα. Καρδιακό! Είπα να του κάνουν μια φάρσα. Ωραίες φάρσες ξέρουν. Νομίζω δεν θα το ξεχάσει. Δηλαδή να σου πω κάτι, φαντάζεσαι όμως, να σου πούν, κυρία, το έχεις παιδί. Δεν θα πάθεις σοκ. Και να είσαι και παρθένος. Τάσο, και να είσαι και παρθένος. Εσύ το τράβηξες. Όχι, εντάξει, τώρα παρά έγινε. Σίγουρα δεν γίνονται αυτά. Η εξέλιξη τελικά του σημερινού πακέτου είναι τι, μια φάρση. Ναι, αλλά πάντως δεν είναι αστείο πολύ, γιατί μπορεί ο άνθρωπος να πάθει καρδιά. Εξαρτάται. Παιδιά, να σου πω κάτι. Εξαρτάται αν στο κάνουν ή αν βλέπεις να το κάνεις κάτι. Ξέρετε από τι λίγο πολύ το κατάλαβα. Από ένα κομμάτι που είπε η Βίκη Χατζηβασιλείου, ότι έπεσαν οι σφιγμοί του. Δηλαδή, έλεος. Ναι, πραγματικά αυτό σου λέω ότι δεν είναι αστείο. Πρέπει να πάθει κεφαλικό αυτός. Ναι. Κάπου λίγο. Θα πλέον το ψάχνω, έπαιρνα τηλέφωνο. Και σκέψου τώρα να είναι παντρεμένος. Και τελικά... Εκεί θα είναι διπλό το σοκ για όλες. Αυτό, εκείνο που μου άρεσε βέβαια πάρα πολύ, ήταν και έναν κύριο ο οποίος το φωνάξε πάλι στο πακέτο. Εντάξει. Και παρουσιάστηκε τελικά ότι έχει παιδί. Όταν από Βραζιλία, Όταν ήταν 20 χρονών, είχε πάει στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, έμεινε για ένα μήνα εκεί, κάναν κάποιες δουλειές. Έπιασε σχέση με μια κοπέλα. Το είχες δει? Ναι, το είχα δει. Έμεινε έγκυος, πέθανε όμως η κοπέλα, η γυναίκα αυτή. Βέβαια, είπε το όνομα του πατέρα στο παιδί και βρήκε τον πατέρα του. Συγκλονιστικό. Αληθινό όμως, ναι. Αυτό όντως είναι συγκλονιστικό. Ναι. Δηλαδή, να μην περιμένεις ότι έχεις παιδί και να σου παρουσιαστεί. Εντάξει, και να έχεις κάνει οικογένεια, να έχεις και άλλα παιδιά. Λες τι γίνεται εδώ. Πώς το αποδέχεσαι? Ναι, αλλά τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή αυτό που λένε, κάτσε ρε Σιτάσο, δηλαδή κάνεις σχέση με μια κοπέλα και δεν ξέρεις τώρα αν... Και πού να ξέρεις άμα... Με συγχωρείς τώρα, πού δεν ξέρεις να ξέρεις ότι είμαι έγκυος. Θα μου πεις την προφύλαξη. Ναι. Εντάξει, γιατί... μην τρέπεσαι να το πεις, no, πες. Ναι, εντάξει, αλλά δεν σημαίνει ότι κάθε φορά αυτό σημαίνει εγκυμοσύνη. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε κυρίες και κύριοι, σήμερα όσον αφορά το πακέτο στο φίλο μας του Θανάση είναι φάρσα. Αποκαλύπτουμε κανονικά. Δεν είναι το πραγματικό γεγονός. Δεν έχει παιδί, δηλαδή. Την εκπομπή της Βίκη Χατζηβασιλείου, έτσι. Λοιπόν, θα ήθελα. Τι να πω τώρα, ότι απόψε ο Θανάσης Δισκαδουράκης θα πληροφορηθεί ότι είναι πατέρας ενός παιδιού. Έχω παγώσει να αναλάβω την επιμέλεια ενός παιδιού. Γεια σου, μπαμπά. Θέλω πολύ να σε γνωρίσω. Πάμε, πακέτο.